Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Τις τελευταίες μέρες έχει υπάρξει ένα μπαράζ βίντεο στο κανάλι λόγω της κυκλοφορίας του DJI Neo και φυσικά δεν έπρεπε να λείπει και η ετήσια κυκλοφορία της GoPro. GoPro Hero 13 λοιπόν, και θα κάνουμε ένα απλό unboxing σήμερα να δούμε τι περιέχει η συσκευασία. Πάμε λοιπόν να δούμε την GoPro Hero 13. Αυτή εδώ είναι η GoPro Hero 13, όπως ήρθε απευθείας από την GoPro. Έχει βγάλει αυτή τη φορά δύο εκδόσεις. Έχει βγάλει την Hero 13 Black, αν θυμάμαι καλά, θα το δούμε τώρα, ή Hero 13 σκέτο. Και έχει βγάλει και μία η οποία είναι οικονομικότερη έκδοση και δεν έχει μπροστά οθόνη, είναι και πιο ελαφριά. Ουσιαστικά είναι ο αντικαταστάτης της Hero 11, της μικρής. Κυρίως την προτιμούσανε να τη βάζουν πάνω σε FPV και διάφορα τέτοια άλλα, γιατί είναι πολύ πιο μικρή και πιο ελαφριά. Αυτή εδώ είναι η GoPro Hero η κανονική. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Ανοίγω προσεκτικά εδώ, με ξέρετε τώρα, εγώ δεν θέλω ούτε να σκίζω ούτε να κάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω έτσι όπως είναι όλα πατημένα εδώ πέρα. Για να δούμε, θα δείξω, ναι, ωραία, αυτό το βάζουμε στην άκρη και εδώ έχουμε την Hero 13 Black λοιπόν. Καλά το θυμόμουν, απλά δεν είμαι 100% σίγουρος, ενώ η άλλη είναι Hero 13 σκέτο και είναι πιο μικρή, δεν έχει οθόνη μπροστά, είναι το πιο απλό μοντέλο ας πούμε. Αυτό είναι το κανονικό θα έλεγα, το άλλο είναι το, δεν θα πω value, απλά είναι για άλλη δουλειά. Δηλαδή όπως είπα το βάζουν πάνω σε FPV, το βάζουν πάνω σε ποδήλατα, είναι λίγο διαφορετικό. Ενώ αυτή κάνει και για άλλα πράγματα και για τα πράγματα για την οποία τη χρησιμοποιώ εγώ, τα βίντεο του καναλιού και όλα τα λοιπά. Όχι ότι δεν μπαίνει πάνω σε drone αυτή, αλλά πρέπει το drone να είναι έψιλο βαρβάτο αν μου επιτρέπετε, για να μπορεί να σηκώσει το παραπάνω βάρος της Hero 13 Black. Υπάρχουν κάποια καινούργια accessories τα οποία βγήκανε. Είναι ND φίλτρα, καλά είχαν και τα προηγούμενα. Έχει ultra wide που είχε και η προηγούμενη και η 12, αλλά αυτή τη φορά έχουμε macro και anamorphic lenses, οι οποίοι είναι φακοί, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη. Πάμε να δούμε το κουτί από το πλάι. Η διαφορά, η ουσιαστική διαφορά με τη 12 είναι η μπαταρία, παιδιά. Δεν έχει κάποια ουσιαστική διαφορά η κάμερα, εκτός το ότι έχει και λίγο μία ψύκτρα εδώ πέρα μπροστά, όπου εμένα για τον τρόπο που τη χρησιμοποιώ, όπου είναι κυρίως στατικά βίντεο, θα με βοηθήσει αρκετά, γιατί δεν έχω το airflow, δηλαδή να τη φυσάει ο αέρας, π.χ. να είσαι πάνω σαν ποδήλατο, να τη φυσάει ο αέρας και να ψύχεται. Οπότε αυτό θα με βοηθήσει εμένα αρκετά και όσους άλλους κάνουν στατικά πλάνα. Επίσης η μπαταρία είναι μεγαλύτερη, εντάξει, μας λέει εδώ για waterproof 10 μέτρα. Έχει GPS αυτή που δεν είχε η άλλη, οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο επανήλθε, γιατί το είχαν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Από πίσω μας λέει και κάποια άλλα. Επίσης έχουν και ένα άλλο πολύ ωραίο αξεσουάρ που είναι πορτάκι με μαγνητικό καλώδιο για να τροφοδοτείς την κάμερα χωρίς να χρειάζεται να βγάζεις το πορτάκι και να είναι πάρα πολύ καλό. Είναι λίγο ακριβό όμως, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Μέσα στο κουτί λοιπόν τι περιέχει, κλασικά ένα καλώδιο, μια βίδα, ένα stand, μια μπαταρία enduro του καινούριου τύπου και τι λέει εδώ για να δω, folding fingers, καλά εντάξει, είναι και magnetic από κάτω για το καινούριο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να την κάνουμε mount κάπου την κάμερα. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το κουτί θα ήθελα να μη σκίζεται και να υπάρχει τρόπος να ανοίγει χωρίς να σκίζεται, π.χ. βλέπε DJI ας πούμε, που απλά βγάζουμε το αυτοκολλητά και ανοίγουμε το κουτί, αλλά εδώ πέρα σκίζεται. Κλασική περίπτωση συσκευασίας GoPro σε αυτό το χάρτινο περίβλημα να πω. Ανοίγουμε μέσα, you must update your camera, εντάξει, τα ίδια, subscribe, εντάξει. Ωραία αυτοκολλητάκια σε χρωματάκια, πολύ ωραία αυτοκολλητάκια σε χρωματάκια, θα τα χρησιμοποιήσω στάνταρ. Προφανώς το κράνος της μηχανής θα πάνε αυτά, manual και η GoPro Hero 13. Πριν πάμε εκεί όμως, καλωδιάκι USB-C σε USB-C, φυσικά φορτιστή δεν έχει, αυτά τελειώσανε πλέον, είναι αρκετός καιρός, η μπαταρία καινούργια, είναι αρκετός καιρός όπου δεν βάζουν φορτιστές. Το καλά δεν τα βγάλα αυτά τώρα, η βίδα και το stand
Και η κάμερα είναι εδώ, πάμε λίγο να τη βγάλουμε. Προσεκτικά, κλείσε αυτό. Βάλω το καλωδιάκι στην άκρη και θα βγάλω προσεκτικά το χαρτάκι. Ωραία. GoPro 13 Black λοιπόν. Κάμερα must be updated. Αφαιρούμε και τον μπροστινό. Αφαιρούμε και του φακού. Πολύ ωραία. Στο μέγεθος δεν υπάρχει διαφορά. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, είναι ακριβώς η ίδια. Your camera must be updated. Εντάξει, μας το θυμίζει 10 φορές. Στο μέγεθος δεν υπάρχει διαφορά. Τα από κάτω βλέπω είναι λίγο διαφορετικά. Φυσικά είναι compatible όλα αυτά, έτσι. Δεν, απλά είναι λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εδώ είναι η μπαταρία, για να δω να το σιγουρευτώ. Ναι, από την άλλη είναι το on-off, εδώ είναι η μπαταρία που μπαίνει με το κλασικό σφιχτό πορτάκι και μέσα έχουμε που μπαίνει η μπαταρία και η κάρτα μνήμης και εδώ πέρα το USB-C. Πάμε να δούμε και την μπαταριούλα, η οποία εδώ πέρα είναι η αναβάθμιση, η βασική αναβάθμιση θα έλεγα αυτής της GoPro, γιατί στο φακό ή σε κάποια άλλα πράγματα δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές. Η μπαταρία είναι αυτή. Είναι, έχει μια διαφορά, για πάμε να τη συγκρίνουμε λίγο με την παλιότερη. Η παλιότερη είναι αυτή εδώ και σε μέγεθος δεν έχει διαφορά, καμία διαφορά όμως, αν το δείτε, σε μέγεθος δεν έχει διαφορά παρά, για να δω, καμία διαφορά. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσαν να την είχαν κάνει την ίδια. Αν δείτε, η μόνη διαφορά είναι αυτό το δοντάκι εδώ, το οποίο υπάρχει στην παλιά ένα δοντάκι, ενώ εδώ δεν υπάρχει δοντάκι, έρχεται το βίσμα από μπροστά. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν μεγαλύτερη, ρε παιδιά, γι' αυτό και δεν την κάνανε compatible. Τώρα μας βάλανε στη διαδικασία να πάρουμε και καινούργιες μπαταρίες, όπου το, εντάξει, κακά τα ψέματα, αναμερικές γενιές το κάνουνε. Από άποψη marketing να το καταλάβω, αλλά εντάξει, τώρα την ίδια σκέψη που έχετε κι εσείς, έχω και εγώ. Οι μπαταρίες είναι ακριβώς ίδιες σε μέγεθος, απλά δεν είναι, όπως βλέπετε και από τον connector από κάτω, compatible. Άρα GoPro 13 Black ήρθε στο κανάλι, θα την δουλέψουμε, θα τη λειτουργήσουμε, θα δείτε πάρα πολλά παραδείγματα προφανώς, γιατί όλα τα βίντεο που γυρνάω είναι με τις GoPro, όπως όλα τα βίντεο που είδατε μέσα στο 24 και από πέρυσι το Σεπτέμβριο βασικά είναι με την 12, έτσι και τα βίντεο που θα βλέπετε από εδώ και πέρα πλην αυτού, γιατί τραβάω τώρα με τη 12, από εδώ και πέρα λοιπόν θα είναι με τη 13. Εάν έρθει στο κανάλι και κάποιο άλλο αξεσουάρ, όπως είναι οι μπαταρίες και τα λοιπά που θα έρθουν, γιατί δεν γίνεται με μία μπαταρία παρόλο που κρατάει περισσότερο, θα κάνουμε το σχετικό unboxing και θα πούμε και εκεί πέρα δύο πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!